Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτη. Άνθρωπος της ειν οικοδεσπότης ως εφύτευσεν αμπελώνα. Και όρεξεν λινόν και οκοδόμησεν πύργον και έδωκεν αυτόν της γεωργής και απεδίμησε. Αδερφοί μου, η παραβολή είναι δύσκολη. Εκείνος ο οποίος δύναται να κατανοήσει είναι ελάχιστοι, οι δε περισσότεροι δεν γνωρίζουν τίποτε. Παραβολή σημαίνει, την οποία είπε σήμερα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, σημαίνει να λέγω λόγια τα οποία αντιστοιχούν σε ένα γεγονός και με τα λόγια αυτά να παριστάνεται ενώπιον του η όλη σκηνή του έργου. Αυτή σημαίνει παραβολή, να παραβάλεις την εικόνα με λόγια. Λόγια τα οποία αντιστοιχούν στην πράξη. Άνθρωπος της λέγει είναι οικοδεσπότης. Ο οικοδεσπότης είναι εκείνος ο οποίος φροντίζει για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τη συντήρηση και ό,τι άλλον αφορά. Αυτός είναι ο οικοδεσπότης. Λέγει ο Κύριος μας ότι ο άνθρωπος αυτός ή το οικοδεσπότης. Άνθρωπος. Ποιος είναι ο άνθρωπος? Άνθρωπος είναι ο Θεός, ο παντοδύναμος, ο οποίος έγινε το άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Κατέβηκε από τους ουρανούς, έλαβε μορφή δούλου και έσωσε τον πλανόμενο άνθρωπο. Άνθρωπος λέγει, ο οποίος ή το οικοδεσπότης. Οικοδεσπότης ποιος είναι? Οικοδεσπότης είναι ο Θεός, ο οποίος τα πάντα, τα ορατά και τα όρατα είναι στην εξουσία του και γνωρίζει τα πάντα. Αυτός είναι ο οικοδεσπότης, ο οποίος λέγει εφύτευσε αμπελώνα. Τι σημαίνει τούτο? Τούτο είναι ένα σημείο το οποίο είναι πολύ μακρό. Όταν οι Εβραίοι ήσαν υπόδουλοι στον Φαραώ, ο Κύριος μας και ο Θεός μας ήθελε να τους ελευθερώσει. Εφόσον ήθελε να τους ελευθερώσει, ο Φαραώ δεν ήθελε και τότε έστειλε πληγάς ο Θεός. Σήμερα βατράχια, αύριο το αίμα του Νείλου εγένετο, το νερό του Νείλου εγένετο αίμα. Αύριο ακρίδες,
και εις κάθε μία πληγή ο Φαραώ καλούσε τους μάγους του και τους έλεγε τι είναι αυτό το οποίο παρουσιάζεται στην Αίγυπτο. Και απαντούσαν οι μάγοι δάχτυλος Θεού εστί. Το τελευταίο το οποίο επέτρεψε ο Θεός ήταν η σφαγή των πρωτοτόκων τέκνων των Αιγυπτίων. Τότε ευβολήθη ο Φαραώ να αφήσει εκείνον τον λαό ελεύθερο. 2 εκατομμύρια Εβραίοι συνήχθησαν και πήραν τον δρόμο της επιστροφής. Έφτασαν όμως στην νεκρά θάλασσα και εκεί ο Μωυσής ευδυσκολεύθη τόσο πολύ που απευθύνθηκε εις τον Θεό και του λέγει «Θεέ μου, τι να κάνω» και του λέγει ο Θεός «Ψήλωσε τη ράβδο σου που κρατάς και χτύπησε καθέτος το νερό». Αυτό έκανε ο Μωυσής και τότε ανοίχθησαν τα ύδατα και φάνηκαν ξηρά διέλευσης. Και εκείνος ο λαός επέρασε μέσα από εκείνα τα 2 υδάτινα τείχη και έφτασε απέναντι. Πλην όμως ο Φαραώ όταν είδε αυτό το θαύμα, το μεγάλο θαύμα, δεν εσωφρονίστη, δεν εδόξασε τον Θεό και εισήλθε ο στρατός μέσα εις το άνοιγμα εκείνο της θαλάσσης για να πάρει τους Εβραίους να τους φέρει εις την δουλεία και πάλι. Τότε ο Μωυσής ευρισκόμενος στην δυσκολία τη μεγάλη να αποφύγει τα άρματα του Φαραώ ζήτησε από τον Θεό βοήθεια και πάλι και του είπε ο Θεός χτύπησε τη ράβδο σου οριζοντίως και έτσι σχηματίστη ο Τίμιος Σταυρός σταυρών χαράξας Μωσής την Ερυθράν διέτενε. Με το σημείο του Τιμίου Σταυρού άνοιξε τα ύδατα ο Μωυσής και πέρασαν οι Εβραίοι χωρίς να βραχούν τα πόδια τους. Και αυτό δεν το είδε ο Φαραώ, όπως και σήμερα έχουμε τόσα και τόσα θαύματα μπροστά μας. Δεν τα βλέπουμε και απαντούν. Ήταν τυχαίο. Κάτι συνέβη και λέγει. Και τώρα εγλίτωσε ο άνθρωπος. Εις αυτάς τα σανοή τους αποφάσεις τις οποίες δίδει ο κόσμος στο θέλημα του Θεού αυτά τα απεμάκρυνε ο Θεός και είπε εφόσον ο άνθρωπος εκείνος εφύτευσε έναν μπελώνα ήταν ο Ιουδαϊκός λαός τον οποίον επήρε από την Αίγυπτον ο Θεός και έφερε στην γη της επαγγελίας και εκεί λέγει στον αμπελώναν αυτόν όριξε λινόν. Τι σημαίνει τούτο? Λινός είναι το μέρος εκείνο το οποίο έβαζαν το σταφύλι μέσα και γένετο το κρασί. Πλην όμως εδώ δεν έχουμε σταφύλι. Εδώ στο λινόν έχουμε αίμα τράγων και μόσχων και σποδών δαμάλεως. Μέσα σε εκείνον το λινόν έπεφτεν όλο το αίμα των ζώων τα οποία θυσίαζαν εις τον Θεό και οι ιερείς εράντιζαν τον λαό με το αίμα εκείνο για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του. Τούτο το απεδίωξε ο Θεός όταν κατέβηκε από τους ουρανούς και σταυρώθηκε
έφυσε το δικό του αίμα και έτσι εξαφανίζεται σαν θυσίες των ζώων. Μετά από αυτό λέγει ο Θεός ότι οκοδόμησεν πύργο. Τι σημαίνει? Ο πύργος είναι εκείνος ο οποίος φυλάττει μία περιουσία. Αυτός ο πύργος ήταν ο ναός του Θεού, ο οποίος εφύλατε τους Εβραίους από τις δυσκολίες. Και αυτός ο πύργος εδώ θυλέγει εις τους δούλους του. Και εκείνος απεδίμησε. Εδώ και ενώ λέει στους δούλους του, ο Θεός, δηλαδή εις τους ιερείς, εις τους γραμματείς, εις εκείνους οι οποίοι ήσαν οι πνευματικοί πατέρες των Εβραίων και στην αρχή οδηγούσαν τον κόσμο στην αγάπη του Θεού. Μετά τα αυτά όμως άλλαξαν και οι Άγιοι εκείνοι άνθρωποι αντικαταστάθησαν με κακούς, όπως συμβαίνει και μας σήμερα. Στην αρχή υπάρχουν οι Άγιοι άνθρωποι, μετά τα αυτά όμως υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι Άγιοι, και αντί να διορθώσουν τον λαό, τον κατακριμνίζουν, τον κατασκανδαλίζουν και φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Λέγει η παραβολή, όταν έδωκε ο Θεός στους δούλους του, εκείνος απεδίμησε. Πού απεδίμησε ο Θεός? Όπου και αν κοιτάξεις υπάρχει ο Θεός. Απεδίμησε σημαίνει ότι εμακροθύμησε. Η μακροθυμία του Θεού είναι εκείνη η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στην μετάνοια. Απεδίμησε σημαίνει ότι πέρασαν αιώνες και χρόνια και περιμένει ο Θεός την μετάνοια όχι μόνο των Εβραίων αλλά και ημών των αμαρτωλών. Και έστειλε, λέγει, τους δούλους αυτού να πάρουν τους καρπούς του αμπελώνος. Και άλλον μεν έδιραν, άλλον δε ελιθοβόλησαν, άλλον δε απέκτηναν. Τον έναν τον απέκτηναν. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν ο Ζαχαρίας, ο οποίος τον εφώνευσαν μεταξύ του ιερού και του θυσιαστηρίου. Άλλον, λέγει, έδιρα. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν ο Μιχαίας, ο οποίος εδάρει από τον άπιστον Εζεκία. Και άλλον, λέγει, ελιθοβόλησαν. Ποιον ελιθοβόλησαν? Τον Ιερεμία, τον οποίον έριξαν μέσα οι λάκων βορβόρου και απέθανε. Αδερφοί μου, ο Θεός λέγει τέλος ότι έστειλε τον Υιόν αυτού, ίσως εντραπούνε. Πλην όμως αντί να εντραπούν είπαν, ούτως είναι ο κληρονόμος. Δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομία. Και έβγαλαν αυτόν έξω το αμπελώνος και τον εσταύρωσαν. Δηλαδή έξω από την πόλη τη Θεοκτώνο, επάνω στο όρος το οποίο ονομάζεται όρος του Αδάμ και της Εύας. Όρος το οποίο ονομάζεται ο Γολγοθάς. Εκεί όμως που έβαλαν τον σταυρό, το αίμα εκείνο κατέβηκε επάνω στην κεφαλή του Αδάμ, ο οποίος ήταν εκείνος ο οποίος παρέβη την εντολή του Θεού. Και έτσι επλήθηκε η αμαρτία μας με το αίμα του Κυρίου μας. Αδερφοί μου, άνθρωπος ο οποίος δοκιμάστηκε από τον Θεό, άνθρωπος, λέγει στην παραβολή, ο οποίος
Τίτο, ένας από τους οικοδεσπότες, και εκείνος ο οικοδεσπότης εφύτευσε στην Αμπελώνα και μέσα στον Αμπελώνα όριξε Λινών και μέσα στον Αμπελώνα όριξε Πύργων και ταύτα παρέδωκε ο Θεός εις τους δούλους αυτού και απεδίμησε. Απεδίμησαν και εκείνους τότε, απεδίμησαν και δι' εμάς σήμερα. Τι περιμένει από εμάς ο Θεός? Περιμένει τη μετάνοιά μας. Περιμένει να λείψουν οι πληγές οι οποίες εκυρίευσαν το έθνος μας. Μία από τις μεγάλες πληγές είναι και η ακρίβεια η οποία συνήθισαμε σήμερα. Και μέσα σε αυτήν την ακρίβεια 2.000 κόσμος αυτοκτόνησε. Πού πήγαν οι 2.000 κόσμος? Στην κόλαση. Αδερφοί μου, ο Θεός να μας διαφυλάτει, να μας σκέπει και να δώσει την αγάπη Του σε εμάς, στον παρόντα κόσμο και στην επουράνια του Βασιλεία, να γίνει ο πληρονόμου. Αμήν.